να γνωρίσουμε το τελευταίο ζευγάρι μας για απόψε. Είναι ένα fame ζευγάρι και οι δύο αισθάνονται άνετα επάνω σκηνή. Ποιος, ποιοι, ποια, ποιο. Δείτε το στο βίντεο και ερχόμαστε στη σκηνή του Jazz να τα κάψουμε όλα. Γεννήθηκα τη χρονιά που ο Σάκης Ρουβάς πήγε με το Shake It στο Eurovision. Λες γι' αυτό να μ' αρέσει τόσο πολύ ο χορός. Εγώ πάλι γεννήθηκα το 1998, τότε που κυκλοφόρησε ο Σάκης Ρουβάς το Υπήρχες Πάντα. Λες γι' αυτό να βγήκα τόσο ερωτικός. Τι! Αυτό το τραγούδι είναι δικό μου τώρα και με τη βούλα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ανέβαινα πάνω σε μια σκηνή με κόσμο από κάτω. Είμαι πολύ ντροπαλό παιδί, βλέπεις. Εγώ πάλι από παιδί έβγαινα πριν την Ήφη και το γαμπρό στους γάμους και έκλεβα την παράσταση. Α, μάλιστα. Μόνο που εγώ έγινα δάσκαλος χορού στο τέλος. Α, δεν έχω δει χορογραφία σου στο TikTok. Το κόλλημα της Φουρέιρα το χορεύεις. Χορεύω τον καλύτερο τσάμικο. Αυτό μπορώ να στο πω με σιγουριά. Αγέ, 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 φάιαρ. Αισθάνομαι σαν να σε ξέρω. Κάπου τα έχω ξανακούσει αυτά τα λόγια. Ρε εσύ, κι εγώ το ίδιο έπαθα. Αισθάνομαι ότι έχω ξανακούσει αυτά τα κρύα αστεία. Παρεμπιπτόντως, ωραία μάτια. Τι λες, είμαστε εσύ κι εγώ. Απόψε σου Jazz στο πλατό. Δεν ξέρω για αύριο. Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα. Ψάχνω κάθε τρόπο να σε βρω. Θέλεις μόνο εμένα, δυο σώματα ενωμένα. Δεν θέλω να σκεφτώ, δεν θέλω χέρια ξένα. Πρόσεχε τα λόγια σου, εύκολα σπάω. Μέχρι να σε ξαναδώ, το χρόνο μετράω. Δεν με ψάχνα για αγάπη πριν να σε γνωρίσω. Γι' αυτό θα ρωτήσω. Ήρθες για να μείνεις ή αύριο θα φύγεις. Εσένα αγαπάς ή εμάς. Θα είμαστε δεμένοι, αγάπη μεθυσμένη. Ή αύριο θα γίνουμε δυο ξένοι. Εκεί θα με βρεις. Μες στο όνειρό σου ήμουν δικό σου. Πριν κοιμηθείς, εκεί θα με βρεις. Μες στο όνειρό σου ήμουν δικό σου. Πριν κοιμηθείς. Μπράβο ρε παιδιά μου, ελάτε εδώ, αγάπες μου, ελάτε εδώ, ελάτε. Καλώς ήρθατε και στο Jazz The Two of Us. Καλώς σας βρήκαμε. Φιδία μου Σωτήρη, σας το είχα τάξει, θυμάστε, το είπα στο Fame Story. Το θυμόμαστε, ναι. Να δω ποιος θα κοουτσάρει ποιον. Βέβαια, σύμφωνα με το φόρμα, το Φιδίας είναι δισκογραφημένος και εσύ είσαι και TikToker είδα τώρα. Ε, σιγά, στην προσπάθεια είμαστε. Πώς νιώθετε σε αυτή τη σκηνή ξανά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Και σας αγαπάω πολύ και είμαι περήφανος που στο Jazz έχουμε εσάς εδώ. Λοιπόν, είναι η ώρα να γνωρίσετε και τους κριτές του Jazz The Two of Us. Λοιπόν, ο Σωτήρης κρίνεται, ο Φιδίας είναι ο coach, σύμφωνα με το format. Άρα λοιπόν, Δέσποινά μου, ξεκινά από σένα. Τι ωραίο ζευγάρι που είστε. Είστε πραγματικά υπέροχοι. Πολύ ωραίο το act σας. Με εντυπωσιάσατε. Ήσασταν στο ίδιο level σχεδόν και οι δύο, θα έλεγα. Και πιστεύω ότι θα δούμε πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία άκτα από εσάς. Έχω μεγάλη αγωνία, γιατί έχετε και μια θεατρικότητα πάνω στη σκηνή. Το σωματοποιείτε όλο αυτό το οποίο λέτε και είναι τόσο όμορφο. Να σας πω ότι η Δέσποινα στο Fame Story, επειδή μιλάγαμε, σας παρακολουθούσε. Οπότε έχει δει την πορεία σας και όλοι οι κριτές εδώ. Thank you. Οπότε είναι χαρά μας που σας έχουμε, παιδιά. Και αυτό που με κάνει πιο πολύ να χαίρομαι που είστε εδώ, είναι αυτό το θάρρος σας και αυτό το όταν θέλετε να πετύχετε κάτι, θα δουλέψω, θα μάθω τα τραγούδια. Μπράβο λοιπόν, Βίκη. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ, παιδιά μου. Έχετε τη δροσιά της ηλικίας σας, τη θέληση, τη χαρά. Είσαστε υπέροχοι. Μ' αρέσει που έχουμε και δύο αγόρια σαν ντουέτο, όπως και πριν τα δύο κορίτσια. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
έχουμε μια γλύκα, γλύκα, παιδιά. Γλύκα, καραμελάκια. Τόσο ωραία, καθαρά, φωτεινά, ναι, πρόσωπα. Ναι, ναι. Και ωραίες φωνές και ταιριάζουν υπέροχα, υπέροχα. Σταμάτη, τα σχολιάσαμε, τα είδαμε στο ίντερνετ 24 ώρες το 24ωρο. Ήμουν θαυμαστής και τον αλήθεια. Δύο. Έβλεπα, λόγω κοκλώνη βέβαια και ζήλιας μεγάλης, γιατί έκανε, μας πρόδωσε, πήγε αλλού. Να τα λέμε αυτό, να τα λέμε. Να τα για λέμε. Λίγο, επέστρεψα. Για λίγο, ναι, ευτυχώς. Ναι, είστε καταπληκτικοί. Είστε και δυο καταπληκτικοί. Μ' αρέσει το χαμόγελό σας, γιατί υπάρχει και στο τραγούδι σας. Δηλαδή με αυτή τη χαρά και με αυτό το χαμόγελο μπαίνετε στη μουσική. Και αυτό είναι σπάνιο, ωραίο και, ξέρεις, πολύ ελπιδοφόρο, πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Είπατε ένα δύσκολο τραγούδι που δεν είναι τόσο γνωστό και θέλει και φοβερές ικανότητες, γιατί και όλο το η performance που κάνατε ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά και η έντασή σας και ο τρόπος που αυτή την ένταση όποτε έπρεπε την χαλιναγωγούσατε. Υποκριτικά πώς τους είδες? Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Αυτό εξηγώ τώρα, δεν ήθελα να το... Ευχαριστούμε, ναι, είστε πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Καλησπέρα και από μένα, Σωτήρη και Φιδία. Μου έκανε εντύπωση από την ώρα που ξεκινήσαμε και παρακολουθώ λίγο το Twitter. Περίμενε ο κόσμος να βγείτε εσείς. Με πολύ μεγάλη αγωνία. Και μου έκανε πολύ εντύπωση. Γίνεται χαμός το Twitter με το Σωτήρη και το Φιδία. Ο κόσμος τους αγαπάει πάρα πολύ και δεν έχει άδικο. Πρώτα απ' όλα είναι δύο γλυκύτατα παιδιά με πολύ ωραίες φωνές και πολύ ωραίο στήσιμο πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι το μέλλον σας είναι... λαμπρό, φαίνεται. Ευχαριστούμε, το εκτιμάμε πάρα λοιπόν, πολύ. Παιδιά, just the two of us, the three of us εδώ. Πήρατε το βάφτισμα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην οικογένεια και του Just. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ. Λοιπόν, και εμείς κορνάρετε να πάω για αυτοκίνητο, γιατί σας έχω...